Πρόσεξε. Άκουσε με. Μην το φοβεί, μην το φοβάσαι. Γεια! Έτσι. Άλλη μια φορά να ακούς αυτό. Σαν να πέω. 7, 8, 9. Να πάμε λίγο στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, εκεί στον περιβάλλοντα χώρο που ο μοναδικός ξαρχάχος διεύθυνε τους νεαρούς μουσικούς. Να πάμε στον κύριο Αντώνη Ρούσο και είναι χαρά μας, η αλήθεια είναι, και να τον ευχαριστήσω πολύ για το γεγονός ότι θα τοποθετηθεί στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και από τη Σύρο. Τον όμορφο Φίνικα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι έντονο το συνέστημα βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον θρύλο, να προχωρά σε αυτή την κίνηση ταπεινότητας, όπως είπα και πριν από λίγο, έχοντας απέναντί του νεαρούς μουσικούς, μικρά παιδιά εκεί της περιοχής σας. Θέλω λίγο να μας βάλετε στο κλίμα. Πώς ξεκίνησαν όλα? Κοιτάξτε, αυτό ήταν στα πλαίσια ενός γεύματος που παραθέσανε προς τιμή του κύριου Ξαρχάκου, διότι είχε έρθει στο νησί, τον είχε καλέσει ο Δήμαρχος για να το αποδώσουν ως επίτιμος δημότης τον χρήσανε στο νησί, και το βράδυ είχαν έρθει εδώ πέρα για κάποιο γεύμα που ήταν προς τιμή του. Ήταν τα παιδιά της σχολής, στην οποία είναι και ο ίδιος πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της σχολής, και εκεί που καθόντουσαν, ας πούμε, και τρώγανε, τα παιδιά πήραν τα όργανα και ξεκίνησαν να παίζουν διάφορα τραγούδια, και τότε και ο κ. Ξαρχάκος πήγε στην ομάδα και άρχισε να τους καθοδηγεί. Βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο να προχωρά σε αυτή την κίνηση αθόρμητα, δεν ξέρω πώς νιώσατε εκεί παρευρισκόμενοι. Σήκωσαν τα κινητά κοιτάξτε, να τραβήξουν τη στιγμή. Από εκεί και πέρα παγώσαμε, γιατί ήταν κάτι μοναδικό, κάτι που δεν περιμέναμε να το ζήσουμε κιόλας. Όσο μάλιστα τα ίδια τα παιδιά, έτσι, που παρόλα αυτά τα έβλεπες και παίζανε με μια άνεση, λες και κρατάνε το μπουζούκι χρόνια, ας πούμε. Ήταν κάτι μοναδικό, και εκεί καταλαβαίνεις τη δουλειά που έχει κάνει αυτή η σχολή στα παιδιά. Όταν έκλεισαν τα κινητά και έπεσε το σήμα, τι ακολούθησε μετά? Εμείς βλέπουμε τώρα 1, 2, 3, 4 λεπτά. Μετά... Δεν ήταν 4 λεπτά, ήταν αρκετή ώρα. Ο κ. Ξαρχάκος έκατσε με τα παιδιά περίπου μία ώρα, ας πούμε, και τους έλεγε διάφορα, τους προσπαθούσε και τους έδειχνε στα παιδιά. Είπανε και άλλα τραγούδια, δεν είπαν, ας πούμε, 1-2 μόνο. Μετά κουβέντιασε λίγο με τα παιδιά λίγο πριν φύγει. Μάλιστα τους είπε, λέει, θα τα ξαναπούμε, γιατί σας είπα, επειδή στη σχολή έρχεται όποτε μπορεί και εκείνος και του το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του, έρχεται συνέχεια στο νησί και παρακολουθεί μαθήματα με τα παιδιά. Μαζεύτηκε κόσμος εκεί τριγύρω? Ναι. Είχε ήδη κόσμο το μαγαζί, ο οποίος κόσμος ξαφνικά περιτριγύρισε αυτά τα 10 τραπέζια που ήταν όλοι καλεσμένοι εκεί πέρα, και ήταν όλοι με ένα κινητό στο χέρι να αποθανατήσουν τη στιγμή. Εγώ βέβαια διακρίνω το πάθος ενός ανθρώπου, βέβαια, που αγαπά, πέρα από τη μουσική, τους ήχους και τις μελωδίες και τα νέα παιδιά. Ιδιαίτερα παθιασμένο. Δεν σας ακούω. Ανέφερα ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πάθος του κυρίου Ξαρχάκου. Πέρα από την αγάπη του για την σύνθεση, τις μελωδίες και τους ήχους και τη μουσική, την αγάπη του για τη νέα γενιά, για τα νέα παιδιά. Μα σας είπα, αν δείτε και στα βίντεο, αυτό είναι που τον ζωντάνευε. Δηλαδή, το έβλεπες ότι όσο παίζαν τα παιδιά, τόσο και εκείνος έβγαζε αυτό το πάθος που μας έκανε τρομερή εντύπωση.
Δηλαδή τέτοιο πάθος δεν το βλέπεις συχνά σε νεαρούς συνθέτες. Υπάρχει κάποια συμβουλή που ίσως ακούσατε και την είπε απευθυνόμενο στα, την έδωσε απευθυνόμενο στα παιδιά? Όχι, εγώ προσωπικά δεν άκουσα, γιατί δεν ήμουν και όλη την ώρα εκεί, καθ' όλη τη διάρκεια. Πήγαινε ερχόμουν, οπότε δεν άκουσα κάτι έτσι. Δηλαδή στις συζητήσεις που κάνανε μετά με τα παιδιά δεν ήμουν παρόν. Οπότε... Κύριε Ρούσο, ένα μεγάλο μπράβο και σε εσάς που φιλοξενήσατε αυτή την ξεχωριστή παρέα. Αυτό το ξεχωριστό καλλιτέχνη. Μεγάλο μπράβο ανήκει στη σχολή που σας είπα. Εμείς που είδαμε αυτό το αποτέλεσμα, να το πω έτσι, μείναμε όχι κατά ενθουσιασμένοι, είμαστε πλέον περήφανοι για αυτή τη σχολή. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Εμείς ευχαριστούμε, τα φιλιά μας στην Κρήτη, καλή σεζόν να έχουμε. Βέβαια, καλή σεζόν, να είστε καλά, να είστε καλά.